Ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, Ρόδο Θάλαμο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητέ Άρη. Θυμάμαι ότι ήρθατε πριν από 20 μέρες προκειμένου να αντικρούσετε το επιχείρημα περί της αυθορμήτου παρουσίασης, όπως έλεγα, του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή σε μια προανθρική επιτροπή ή στο κάλεσμα προς τη Νέα Δημοκρατία να συγκροτήσει, να πάρει εκείνη την πρωτοβουλία να συγκροτήσει Νομίζω την επιτροπή. Νομίζω η εκπομπή που κάναμε εκείνη την ημέρα ήταν η πρώτη εκπομπή μετά από ένα χρόνο όπου ακούστηκε και η άλλη γνώμη, όπου ακούστηκε και η άλλη άποψη. Πρώτη εκπομπή που ακούστηκε και η άλλη άποψη ήταν αυτή. Και σπαγή σιωπή. Και άρχισε μία επιτέλους στροφή επί ενός πολύ μακρόχρονου χρονικού διαστήματος που αγωγόταν μόνο η άλλη πλευρά. Και μόνο μία υπενθύμηση ακόμη. Θυμάμαι να λέτε ότι η λέξη μπάζωμα και η λέξη έγκλημα, αλλά κυρίως η λέξη μπάζωμα προήλθε από έναν δημοσιογράφο που την πήρε, ενός δημοσιογράφου μιας έκδοσης ενός Λιβέλου, κατ' όνομα δημοσιογράφου, που την πήρε αρχηγός πολιτικού κόμματος της ακροδεξιάς και μετά το υιοθέτησε στη δημοσιογραφία και αυτό ήταν το τέλος της ιστορίας, ας πούμε. Κυρίως θέλω να τα λέω πάντα όπως τα ζω και δεν θέλω να λέω στον κόσμο παραμύθια. Ο μεγάλος πολιτικός κερδισμένος στην αντιπολίτευση είναι μακράν ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το πιστεύω αυτό. Όταν πριν από ένα χρόνο είχε αρχίσει ο Κυριάκος Βελόπουλος να λέει όλες αυτές τις παλαβομάρες και τις ανοησίες, μέσα στο κοινοβούλιο απολύτως κανένας δεν έδινε σημασία. Ορισμένοι γελάγανε, οι περισσότεροι απλώς αδιαφορούσαμε. Διότι λέγαμε, λέει ο Βελόπουλος, κάποιες χαζομάρες. Αυτές τις χαζομάρες, γιατί αυτό που πρέπει να πούμε ότι αυτά όλα είναι χαζομάρες. Δηλαδή η ιδέα ότι, να καταλάβουμε λίγο ποια είναι η ιδέα που έχει πλασαριστεί στον ελληνικό λαό. Ότι η κυβέρνηση εγνώριζε, αυτό το είπε και ο Σοντοπούλου, και πώς το εγνώριζε, το εγνώριζε από τον νεκρό μηχανοδηγό που ήταν πρώην εθελοντής στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι το τρένο της εμπορικής αμαξοστοιχίας μετέφερε κάποιο παράνομο υλικό και άρα όταν έγινε η σύγκρουση των τρένων η πρώτη αγωνία της κυβερνήσεως ήταν να συγκαλύψει το παράνομο μεταφερόμενο υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας και όχι η διάσωση των τραυματιών και η επισυλλογή των νεκρών και ότι μάλιστα, προσέξτε, μπάζωσε τον χώρο για να αλλοιώσει τα στοιχεία και να μην βρούμε το παράνομος διακινηθέν υλικό, αλλά από βλακεία της προφανώς, μπάζω την πλευρά της επιβατικής αμαξοστοιχίας και όχι την πλευρά της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είπε και μετέφερε το παράνομο υλικό. Δηλαδή ας πούμε ότι μετέφερε αυτό το ξυλόλιο, τι λένε. Έγινε η σύγκρουση, καλύψαμε τη μια πλευρά της γραμμής για να μην βρεθεί το ξυλόλιο, αλλά δεν καλύψαμε την άλλη πλευρά της γραμμής, όπου προφανώς με κάποιο μαγικό τρόπο παρά των νόμων της φυσικής δεν πήγε το ξυλόλιο. Λοιπόν, αυτή είναι όλη τη χαζομάρα την οποία τι λένε τώρα, μα το διερευνά η δικαιοσύνη. Καλώς το διερευνά η δικαιοσύνη. Ξέρετε γιατί καλώς? Διότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις την παράνοια είναι να ρίχνεις φως. Πολύ σωστά κατά τη γνώμη ελληνική δικαιοσύνη, βλέποντας όλα τα δημοσιεύματα και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να υιοθετούν αυτή τη χαζομάρα, μάλιστα, είπε πάμε να το διερευνήσουμε, βάλτε και δεύτερο πραγματογνώμονα, πάρτε και υλικά από το χώμα και από τα χαλίκια και από τα πάντα. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε... Και όταν θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, πάλι τι λένε. Αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάτι να παρουσιάζουμε. Εγώ θέλω να τα ψάξει όλη η δικαιοσύνη. Εγώ θέλω κάθε καταγγελία που κάνουν για τα Τέμπη, όσο χαζομάρα κι αν είναι, να τη διερευνάει η δικαιοσύνη. Παρά το γεγονός ότι αυτή η επιπλέον διερεύνηση καθυστερεί τον χρόνο έναρξης ακροματικής διαδικασίας. Θα χάσουμε κάποιους μήνες, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να η κοινωνία να. Ξαναλέω. Ακούστε με τι ασχολείται η ελληνική κοινωνία επί τόσους μήνες ως προς τον μπάζωμα. Με μία θεωρία που λέει ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γνώριζαν από τον νεκρό μηχανοδηγό εθελοντή του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ένα παράνομο υλικό προϊόν λαθρεμπορίου και όταν έγινε η σύγκρουση των τρένων και ο θάνατος αυτών των παιδιών
έτρεξε να καλύψει τα ίχνη της εμπορικής αμαξοστοιχίας, μπαζώντας το χώρο από τη μια και όχι από την άλλη πλευρά. Αυτή είναι η θεωρία. Αυτό άρημα αν έχεις το Θεό σου, το συζητάει η ελληνική κοινωνία στα σοβαρά. Αλλά επειδή δεν απαντήθηκε από την πλευρά της κυβερνήσεως στον χρόνο που μεσολάβησε τον μεγάλο, όλα αυτό σωστά, το πράγμα θέλεψε. Γιατί δεν απαντήθηκε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Να το κλείσω. Άρα ο Βελόπουλος κατάφερε αυτή τη θεωρία του που είναι της αξίας που σου περιέγραψα, από εκεί που ήταν μια θεωρία που ουδής έδινε σημασία ως όφιλε σε κάτι τόσο παράλογο, να την καταστήσει ο Κυριάκος Βελόπουλος κεντρικό αφήγημα του συνόλου της αντιπολιτεύσεως. Αυτό με συγχωρείς, δεν είναι μικρή πολιτική επιτυχία τον Βελόπουλο. Είναι προφανώς πολύ μεγάλη πολιτική αποτυχία για τους άλλους και δείχνει τι πράγμα είναι. Αλλά για τον Βελόπουλο και το μέτρο του είναι μια επιτυχία. Και το είπε χθες στη Βουλή ο Βελόπουλος και δίκιο. Γιατί πραγματικά όλοι οι άλλοι έχουν προσχωρήσει θέση του Βελόπουλου. Τι χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός, δύο πράγματα. Το πρώτο, ο πόνος των γονέων, που θέλω να πω δύο λόγια αυτό μετά. Και τι θεωρώ πιο σημαντικό από τη χθεσινή ομιλία του Μητσοτάκη. Και το δεύτερο, η ζωή Χρυσοτοπούλου. Η οποία, να ξέρετε, λέμε το δεύτερο που είναι το πιο ελαφρύ, για να πάμε στο πρώτο που το θεωρώ πιο σοβαρό. Όταν γίνανε οι εκλογές, είχε παρουσιαστεί μια νέα ζωή Χρυσοτοπούλου. Δεν ξέρω αν θυμάστε εκεί τις καρδούλες, παιδί με κάτι πολύχρωμα ρούχα. Ήταν η Αγαπησιάρα, η Προσινής. Η Αγαπησιάρα, η Προσινής. Βέβαια, ναι. Μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων καθάρισαν να βγω. Χαμογελαστεί πρώτα απ' όλα, η χαμογελαστεί, η μη εισαγγελέας, σωστά, σωστά, όλα σωστά, αυτή η εικόνα. Εγώ έλεγα ο Κακομοίρης, παιδιά, μην τριμπάτε. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Η ζωή του Χρυσοτοπούλου είναι αυτή που βλέπετε. Υπάρχει να αλλάξει η ζωή του Χρυσοτοπούλου. Η ζωή του Χρυσοτοπούλου παρουσιάζει αυτό το γλυκό πράγμα που της είπαν οι επικοινωνιολόγοι της, ότι κορίτσι μου για να μπει στη Βουλή πρέπει να πάθουν να σε βλέπουν σαν μια εθνική εισαγγελέα φανατική που δημιουργεί μόνο φασαρίες και προβλήματα και να γίνει κάτι άλλο. Και βγήκε λοιπόν η κοπέλα, έβαλε κάτι ωραία ρούχα, σαν χαμογελάει, έκανε και τις καρδούλες κτλ. Όλα αυτά επικοινωνιακά. Βγήκε. Άρη μου, αυτές οι τρεις μέρες. Γιατί εγώ, λόγω των υπουργικών καθηκόντων, δεν είχα μπορέσει να. Δεν ήμουν μέλος εξεταστικής, δεν είχα μπορέσει να συγχρονιστώ πάρα πολύ με αυτό το κλίμα. Ενώ στη Βουλή. Πιο εμετικό τρόπο αντιπολίτευσης από αυτόν που εκπροσώπησε στη Βουλή της Τρίμπες η κυρία Ζωή Χρυσοτοπούλου δεν έχω συναντήσει τα 17 χρόνια που είμαι βουλευτής. Διέκοπτε τους πάντες με ειρωνία, με αγένεια, με ύβρις. Διακίνησε τη φοβερή αυτή συκοφαντία για τον νεκρό μηχανοδηγό, όπου σας είπα ότι ο πατέρας του με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας. Λοιπόν, διακίνησε αυτή τη φοβερή συκοφαντία για ένα νεκρό άνθρωπο, υποτίθεται στο όνομα των θυμάτων. Λοιπόν, διακίνησε κάθε είδους συκοφαντία, λάσπη, φανατισμό και παρέσυρε και αυτή την υπόλοιπη αντιπολίτευση, δηλαδή το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, στους δικούς της ρυθμούς, γιατί τους κάλυψε. Ως προς την θεωρία του μπαζώματος, ο κυρίαρχος ήταν ακόμα και από ο κυρίαρχος Βελόπουλος. Γιατί όλοι μιλάγανε για τη δικιά του άποψη. Ως προς το στυλ και το ύφος όμως της σύγκρουσης στη Βουλή, η κυρία ήταν η ζωή Χρυσοτοπούλου. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ του Πασόκ. Αυτή μιλάγε συνέχεια. Πρέπει να έχει μιλήσει πάνω από 4 ώρες στο σύνολο. Ασταμάτητα. Προσέβαλε τους πάντες και τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα. Δεν άφηνε το Μητσοτάκι να μιλήσει. Μίλαγε με τον Τζέκοπ ασταμάτητα. Λοιπόν, το λέω γιατί κάποιοι πίστεψαν. Ότι έλεγα μωρέ είναι άλλη η ζωή Χρυσοτοπούλου τώρα. Όχι, δεν είναι άλλη, αυτή είναι. Και δεν μπορείτε να είναι ποτέ άλλη και αυτή θα είναι για όλη την τετραετία. Πάμε στο λοιπόν, άλλο πάμε να... τώρα στους γονείς. Η τραγωδία αυτή του δυστυχήματος των Τεμπών, επαναλαμβάνω, του δυστυχήματος των Τεμπών. Είπα γιατί στην όχι έγκλημα. Μου, πρέπει να απαντήσω στην ομιλία μου ναι. Ότι οι λέξεις έχουν δύναμη. Οι λέξεις κυβερνούν το μυαλό των ανθρώπων. Όταν λοιπόν επιτρέπουμε διαρκώς επί ένα χρόνο να λέγεται το έγκλημα των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών, το έγκλημα των Τεμπών, στο συλλογικό μας υποσυνείδητο το έγκλημα θέλει και ενόχους. Και δεν μιλάμε τώρα για το σταθμάρχη του ανθρωπίνου λάθους που θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για μια εγκληματική αμέλεια προφανώς. Δεν εννοώ ότι άνθρωπος για δόλο, έτσι να μην πάει εξηγητό. Προφανώς. Λάθος έκανε. Αλλά η κοινή γνώμη για να θεραπεύσει τον τεράστιο πόνο της θέλει μια μεγαλύτερη θυσία. Και εκεί μπαίνει ο Καραμαλής, η κυβέρνηση και όλα αυτά. Και δεν μπορεί να πιστέψει σε ένα απλό ανθρώπινο λάθος, κύριε Υπουργέ. Θέλει κάτι παραπάνω η κοινή γνώμη να εξηγήσει γιατί σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Η κοινή γνώμη θέλει κάτι παραπάνω. Γιατί θέλει να θεραπευτεί από τον πόνο της. Σωστό είναι. Το ότι το θέλει δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Συμφωνούμε ότι το θέλει. Σημαίνει ότι είναι και σωστό. Ότι είναι έτσι, την αληθές. Όχι, αλλά στο 9 στους 10 είναι αυτό που θέλει. Το 9 στους 10 διότι εμείς δεν μιλάγαμε. Γιατί όμως δεν μιλάγαμε.
Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Θα πω και τον εαυτό μου πριν πω λίγο την ομιλία με τη Μητσοτάκη χθες. Μου στέλναν τα βίντεο οι συνεργάτες μου που ανέβαζε η κυρία Καριστιανού, η οποία με υβρίζει φοβερά. Και κυρίως με υβρίζει για πάντα που δεν έχω πει. Θέλω να το πω και κάτι μετά, κάτι που το ξαναείπε η Κροτοπούλου. Και ζείτε το λέω προσωπικό, αλλά δεν μπορούσα εκ των κανονισμών να τον πάρω και δεν τον έδωσαν. Και μου τα έχουν δει, τα έχω δει. Δεν πιστεύω να πιστεύει κάποιο ότι βλέπω αυτά τα βίντεο και χαίρομαι. Εάν αυτά τα βίντεο που με βρίζει η κυρία Καριστιανού, με βρίζει κανονικά, δηλαδή με εκφράσεις φοβερές, ή ο κ. Ασλανίδης, εάν τα έλεγαν οποιοδήποτε άλλοι άνθρωποι δημόσια και όχι γονείς παιδιών που χάθηκαν κατά αυτόν τον φοβερό τρόπο, θα τους είχα σίγουρα πάει στα δικαστήρια. Όταν μου τα φέρανε, μου λέει τι θα κάνετε κύριε Υπουργέ, λέω τίποτα. Τίποτα. Δεν σου κρύβω ότι σκέφτηκα ακόμα τα ανεβάζω κι εγώ. Και μου παιδιά, άμα σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα το να βρίζετε εμένα, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη διαχείριση των σιδηροδρόμων, ούτε με τίποτα από όλα αυτά. Αλλά θέλετε να με βρίσκετε, βρίστε με. Αν αυτό σας κάνει να αισθάνεστε κάπως καλύτερα από τον τραγικό πόνο που περνάτε, κάντε το. Ειλικρινά αυτό αισθάνομαι. Ξέρεις γιατί? Γιατί με τα Τέμπη αυτό πραγματικά έχει συμβεί και πιστεύω ότι αυτό που έχει σοκάρει και την κοινή γνώμη και όλοι μας είναι φαντάσουν ήταν το δικό μου το παιδί. Αυτό είναι η αυτόματη σκέψη κάθε γονέα που περνάει από το μυαλό του όταν παίζει το μυαλό μας σαν βίντεο. Γι' αυτό και ζητείται η κεφαλή ενός υπουργού επί πίνακι. Αυτό είναι η ιστορία τώρα. Πολύ ωραία. Γιατί όλα έχουν συμβεί διάφορα προηγουμένως, θα, τα προηγούμενα χρόνια, διάφορες τραγωδίες. Επειδή τώρα είμαστε γονείς, και όσοι δεν είναι γονείς, και όσοι δεν είναι γονείς, αντιλαμβάνονται, δεν είναι άνθρωποι. Επειδή δεν είναι γονείς, δεν έχουν συναισθήματα. Λοιπόν, απλώς το λέω ότι είμαστε γονείς, ένα λόγο παραπάνω το κάνουμε εικόνα από αυτή την έννοια. Λοιπόν, τι σκεφτόμαστε? Ότι παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τέτοιο πόνο που ό,τι και να πούν σκύβει στο κεφάλι. Αυτό ήταν το πραγματικό συνέστημα που κατέβαλε όλη τη Νέα Δημοκρατία και όλη την κυβέρνηση αυτόν τον χρόνο. Μάλιστα. Αλλά οι αντίπαλοι σας δεν σκέφτονται έτσι, κύριε Υπουργέ. Δεν σκέφτονται έτσι οι αντίπαλοι σας. Αφήσαμε το χώρο στην επικοινωνία και στο ψεύδος. Αυτός είναι και ο λόγος. Δηλαδή, λέει η κυρία Ξοντοπούλου, ο κύριος Γεωργιάδης που είπε ανερυθρίαστα την απομένη του δυστυχήματος ότι αν έλεγε ο Καραμαλής ότι υπήρχε πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα, δεν θα έμπαινε καν στα τρένα. Δηλαδή ότι ήξερε ο Καραμαλής ότι υπήρχε πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα και είπε ψέματα για να μην χάσει εισιτήρια και Hellenic Train. Αυτό είναι το είπε η κυρία Ξοντοπούλου. Δεν το λέει και η κυρία Καστιανού, το λένε διάφοροι. Τα πραγματικά περιστατικά είναι αυτά, ρε μου. Έχω βγει εγώ σε μια κομπή στο Blue Sky, έχω πει όσα έπρεπε να πω. Με ρωτάει ο κύριος Τούμπος γιατί ο κύριος Καραμαλής δεν ανέφερε στη Βουλή τις καταγγελίες του κυρίου Γενιδούνια. Λέω, μα αν ανέφερε τις καταγγελίες του κυρίου Γενιδούνια θα έμπαινε κανείς στα τρένα. Όχι ότι ο Καραμαλής ήξερε. Απαντούσα στις καταγγελίες του Γενιδούνια. Δεν έγινε τίποτα στην εκπομπή εκείνη με τον κύριο Ξενάκη. Γιατί όλοι καταλάβαν τι είπα. Κανένα πρόβλημα. Ούτε την επόμενη μέρα. Λειτουργή και μετά μοντάραν το βίντεο. Κόψανε το κομμάτι του Γενιδούνια. Παίζουν το υπόλοιπο μονταρισμένο, επειδή υποτίθεται τους πειράζουν τα μοντάζ, και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα. Κατά σύμπτωση, υφίσταμε αυτό το bullying επί ενός μονταρισμένου βίντεο. Κατά σύμπτωση ότι θυσιάστηκαν τα παιδιά για να γίνει το έργο. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Να μιλάμε τώρα σοβαρά. Όχι, τι υπέστη και εγώ τραπεί η ίδια πλευρά. Υπουργός να γνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και να βάζει υπογραφή να φύγουν τα τρένα, άρη μου, και να πω και ένα τελευταίο συγγνώμη. Που αυτό δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Και φταίμε σε αυτό και το κάναμε και τώρα. Μα την ασφάλεια των τρένων δεν την ελέγχει ο Υπουργός. Την ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή. Η ανεξάρτητη αρχή βάζει υπογραφή να φύγουν από τα τρένα. Μόνο που η ανεξάρτητη αρχή σιδηροδρόμου πέρασε κάτω από το ραντάρ όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η ανεξάρτητη αρχή πέρασε κάτω από το ραντάρ, είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτή που είναι μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τους εγγυωρίζει. Βλέπετε όμως πώς, κύριε Υπουργέ, πώς το ημέτερο σύστημα με ύψιλον πώς καλύπτει τους δικούς του. Με τι ωραίο τρόπο. Βλέπετε και πώς δημιουργούνται και πώς αφήνονται να εκτεθούν απλές αυτές ατάκες. Δηλαδή με τη δική τους λογική της μονταζίας πρέπει να πηγαίνεις και να μιλάς σε αυτές τις συζητήσεις σαν ρομπότ. Δηλαδή ρωτήθηκε σε αυτό, θα απαντάς τρεις, θα δίνεις τρεις απαντήσεις. Δεν θα κάνεις ανθρώπινη συζήτηση, γιατί στην ανθρώπινη συζήτηση πράγματι μπορεί να παρασυρθείς και να πεις, να μην διατυπώσεις σωστά μια σκέψη σου. Τέλειωσες. Άλλο να σου πω κάτι. Τελευταίο. Ναι. Όταν μιλάς στο ραδιόφωνο, εσύ μπορεί να πεις και κάτι που να μην έχει ακούσει. Προφανώς ναι. Είναι δύσκολο να σημαίνει αυτό. Όχι. Μα γι' αυτό είναι και ανθρώπινο το ραδιόφωνο. Δεν κάνω ρομπότ. Δεν είμαι ρομπότ εδώ. Δεν είμαι μηχανάκι.
Είμαι ένας άνθρωπος και μπορεί να μην διατυπώσω σωστά μια σκέψη μου. Πολύ απλά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Αγαπητέ μου φίλε, διαρωτάστε γιατί εκείνο το βράδυ, ενώ έκανε όπως τα προηγούμενες, όταν ήταν στη βάρδιά του ο σταθμάρχης, ο ρυθμιστής κυκλοφορίας, αυτόματη χάραξη, γιατί εκείνο το βράδυ δεν έκανε σε αυτήν την αναχώρηση της μοιραίας αμαξοστοιχίας, δεν έκανε αυτόματη χάραξη στην κονσόλα. Αυτό θα το απαντήσει στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα από αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε, να τα πει. Πάνω εκεί θα κινηθεί ένα κομμάτι της ακροματικής διαδικασίας. Αυτά. Να σημειώσω ότι στο Ρεδοθάλαμο, για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ορίστε. Η δίκη γίνεται στις δυτικές κοινωνίες για να βγαίνουν όλα στο φως και να βλέπει ο κόσμος αυτά που τον ενδιαφέρουν, τι έχει συμβεί αντικειμενικά και θεσμικά. Η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών θα έχει προφανώς μεγάλη δημόσια προβολή. Θα ακούσουμε τι θα πει ο σταθμάρχης, θα ακούσουμε τι θα πούν οι άλλοι σταθμάρχες που έφυγαν νωρίτερα, αν έφυγαν νωρίτερα, αν έδειξαν με μπλάνκο, δεν έδειξαν με μπλάνκο, τι είχε συμβεί. Θα τα μάθει όλα ο ελληνικός λαός. Και χαίρομαι που η δίκη δεν θα καθυστερήσει. Γιατί ακόμα και με τη δίμηνη καθυστέρηση για τον μπάζωμα, για το δίθεν μπάζωμα, ακόμα και έτσι. Η δίκη θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα για τα ελληνικά δεδομένα. Πρωτοφανώς γρήγορα. Και αυτό αποδεικνύει και ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Ναι. Αλλά προσέξτε όμως, το γεγονός ότι επικράτησε, κύριε Υπουργέ, η πεποίθηση 9 στους 10 ότι έγινε συγκάλυψη. Χωρίς να γίνει δίκη ακόμη. Ναι, ναι, προσέξτε. Μα ακουγόταν μόνο η μία πλευρά. Ναι. Έγραψα χθες το βράδυ, όταν τελείωσε η ομιλία, έγραψα ένα tweet ως προς την εντύπωση που μου προκάλεσε όλη αυτή η συζήτηση χθες. Και έχω βάλει μια λατινική φράση. Audiatur et altera pars. Ας ακουστεί και η άλλη πλευρά. Είναι ρωμαϊκή φράση, λατινική φράση. Επιτέλους, ακούστηκε και η άλλη πλευρά. Και αν έκανα καλό η κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία απέξε το θάρρος, συνολικά ως κοινοβουλευτική ομάδα, να πει στον ελληνικό λαό και την άλλη πλευρά. Ναι. Έκανε και κάτι άλλο καλό που νομίζω, αλλά περιμένω τις δημοσκοπίες να μας το δείξουν. Δεν συσπήρωσε μόνο την κυβέρνηση αυτή η πρόταση της πιστίας. Συσπήρωσε νομίζω ξανά την κοινωνία πίσω από την κανονικότητα. Δηλαδή η άμεση εικόνα μεταξύ αντιπολιτεύσεων, το βρίσκω εδώ τώρα. Ναι. Συναντώ μηνύματα που μου λένε, έχω μπροστά μου τον Τάσο, ας πούμε. Εγώ δεν είχα σκοπό να ψηφίσω Νουδού. Εδώ είναι σε mail τον έχω. Δεν είχα σκοπό να ψηφίσω ευρωεκλογές. Είναι το τρίτο μήνυμα που βρίσκω το τελευταίο 24ωρο. Τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα βλέποντας τους άλλους, ξαναγυρίζουμε δεν πάλι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Ότι το θα μου είσαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας ή υπουργός Υγείας, βουλευτής Μητσοτάκης. Και τι θα πείτε, ναι, ναι, σύμφωνοι. Όμως, προσπαθώ να είμαι αντικειμενικό και να πω, αν δεις αυτή τη Βουλή και βάλεις το Μητσοτάκη από τη μία, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή ομιλία χθες, το κομμάτι δε που γύρισε και κοίταζε στα μάτια του συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που παρακολουθούσαν την ομιλία από τα θεωρία. Δεν ξέρω αν το βλέπατε εσείς. Βεβαίως, το βλέπαμε. Ναι, ναι, το βλέπα. Αλλά πάνω στα θεωρία ήταν οι συγγενείς. Και ο Μητσοτάκης γύρισε, τους κοίταξε και μίλησε σε αυτούς. Για πολλή ώρα όταν αναφερόταν στα δεδομένα του δυστυχήματος. Ειλικρινά δεν έχω την τιμή να γνωρίζω τους ανθρώπους. Ξέρω ένα-δύο-τρεις που έχω μιλήσει μαζί στο τηλέφωνο, αλλά δεν τους ξέρω. Πιστεύω όμως ότι ακόμα και μέσα στο φοβερό πόνο που αυτοί οι άνθρωποι προφανώς αισθάνονται, πρέπει να κατάλαβαν ότι εγώ, λέω ότι πιθανώς τους άγγιξε. Το αν τους έπεισε, όχι, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν θα μας το πούνε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι και άγγιξε πολλούς η ομιλία του Πρωθυπουργού. Εμένα μου και άρεσε που το λόγου, έκανε αυτό. Και εξ αυτού του λόγου ενδεχόμενος να ήταν το επόμενο λάθος, δηλαδή ένα ακόμη λάθος, να ήταν το ότι δεν πήγε στην Επιτροπή, δεν ήρθε στο Κοινοβούλιο όταν παρουσιάστηκαν τα πορίσματα. Ακριβώς γιατί είχε προηγηθεί όλη αυτή. Θα παραβίαζε το θεσμικό του, το καταλαβαίνω. Θεσμικά δεν έπρεπε να είναι. Ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Καραμάλης. Έτσι συνηθίζεται σε αυτές τις κοινοβουλευτικές. Αλλά έπρεπε να είναι όμως. Λόγω των δεδομένων που προκλήθηκαν. Να το πω ανάποδα. Ναι. Με την κατάθεση προτάσεως της πιστείας, δώθηκε ευκαιρία και στον Μητσοτάκη και στον Καραμαλή να διορθώσουν και αυτή την εικόνα. Ναι. Διότι αυτό που έμεινε τώρα είναι και ο Καραμαλής να μιλάει στη Βουλή και ο Μητσοτάκης. Κέρδισε ο Νίκος Ανδουλάκης οδηγώντας σε παρέτηση δύο υπουργούς και στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν οδήγησε σε παρέτηση ο κύριος Ανδουλάκης ούτε η κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας. Δεν παρετήθηκε ο κύριος Μπρατάκος και ο κύριος Παπασταύρου. Δεν παρετήθηκαν επειδή έγινε η πρόταση δυσπιστίας από τον Ανδουλάκη. Δηλαδή δεν υπάρχει αιτιώδης για να το αποκάλυψε ο Ανδουλάκης με κίτρινο. Το αποκάλυψε ο Ανδουλάκης, το αποκάλυψε ένα site.
Ο κύριος Τσεκούρας το ειδήσεις το αποκάλυψε. Όχι, όχι, ναι, 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 ναι. Σας το ρωτώ ο για να. Ο Ανδρουλάκης το αδιάφορο. Γιατί αλλιώς ακούγεται έξω στην κοινωνία ότι ο προκάλεσε ο Ανδρουλάκης. Δεν έκανε καμία αποκάλυψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Επρόκειτο μια δημοσιογραφική αποκάλυψη. Θέλω να είμαι ειλικρινής εδώ. Εμένα είναι φίλοι μου και ο Γιάννης Μπατάκος και ο Σταύρος Μασταύρου. Και παραμένουν φίλοι μου. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια ότι είχα πολύ καλή συνεργασία και με τους δύο. Με τον Γιάννη έχω μια μακρά φιλία και λόγω του ΕΒΑ και της προηγούμενης θέσης ως Προέδρου του ΕΒΑ και γενικά ενεργού μέλους του ΕΒΑ ως Υπουργός Ανάπτυξης. Με τον Σταύρο έχω μια πολύ πιο μακρόχρονη φιλία από την εποχή της συγκυβερνήσεως Σαμαρά Βεντζέλου και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και οι δύο είναι φίλοι μου. Οι φίλοι μου είναι φίλοι μου, είτε έχουν καρέκλα είτε δεν έχουν καρέκλα. Παραμένουν φίλοι μου και τους εκτιμώ και τους αγαπώ. Τώρα, τι έγινε. Σε μια πολύ κακή συγκυρία βρέθηκαν αυτοί οι δύο. Ποια είναι η συγκυρία? Αυτοί είχαν πρόσκληση να πάνε στη γιορτή του Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί όπως θυμάστε ήταν Ευαγγελισμός. Έτσι, κυρία Κύπρος Δευτέρα. Το πρωί της ημέρας εκείνης έγινε το δημοσίευμα του Βήματος. Αποφάσισαν να πάνε. Δεν θέλω να το κρίνω. Αποφάσισαν να πάνε. Και η παρουσία τους εκεί δεν ήταν κάτι κρυφό. Θα πηγαίνατε εσείς? Ένα λεπτό. Μία-μία δουλειές. Όταν θες να κάνεις παρακάμερα και κάτι κρυφό, δεν πας σε μια γιορτή με πολύ άλλο το πρωί κόσμο. Δεν να, το πρωί να καταγγέλεις τα συμφέροντα του Μαρινάκη και το βράδυ να του λες χρόνια πολλά, Ευάγγελε Μαρινάκη. Επειδή δεν μπορείς, γιατί δημιουργείς στην κοινωνία μια εικόνα λανθασμένη, είναι αυτό που έλεγα πάλι πάμε στους Ρωμαίους, στον Ιούλιο Κέσσαρα, που όταν χώρισε τη γυναίκα του, διότι μέσα στα δωμάτια της είχε βρεθεί ο Κλώδιος, ο οποίος είχε πάει στην εορτή των Σατρουναλίων όπου απαγορεύονταν να κυκλοφορούν οι άντρες και είχε μπει ντυμένος γυναίκα και τον πιάσανε μέσα στα δώματα της γυναίκας και του. Και τι υπόθηκε? Και τότε όλοι καταλάβανε ότι δεν είχε σχέση με αυτόν, αλλά αυτό είχε πάει να κάνει μια πλάκα. Ναι. Και αυτό χώριζε. Και, και είπε γιατί η γυναίκα του Κέσσαρα δεν φτάνει μόνο να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα υπό αυτή την έννοια ο Μητσοτάκης έκανε αποδεκτές παρετήσεις τους. Αυτοί παρετήθηκαν γιατί ακριβώς η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται. Και ο Μητσοτάκης αποδέχτηκε παρετήσεις για αυτόν τον λόγο. Αλλά, θέλω να το καταλάβουμε και δεν το λέω προς υπεράσπιση τους. Το λέω ότι μου αρέσει η λογική. Θες να πας να κάνεις κάποια του συμφωνία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως μας κατηγορεί αντιπολίτευση. Πας σε ένα πάρτι μάλλον 40. Να μιλάμε τώρα λίγο. Σύμφωνοι. Και ακριβώς την ίδια συζήτηση. Ακριβώς είχα... επειδή είχε πολύ κόσμο η γιορτή, προφανώς θεώρησαν ότι αφού είναι τόσος κόσμος, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το κάνουμε για άλλους λόγους. Το μείον στην απόφασή τους είναι ότι το πρωί τους καταγγέλει η κυβέρνηση. Γι' αυτό παραιτήθηκαν. Ακριβώς. Ένοντο. Γι' αυτό και παραιτήθηκαν. Αν δεν υπήρχε το μείον, δεν είχαν παραιτηθεί. Ναι. Ακριβώς την ίδια συζήτηση. Αλλά είχα δυστυχώς, παραπλήσια πολιτική κουβέντα είχα προηγουμένως, μου επιτρέπετε συγγνώμη, με τον κύριο Μάντζο προηγουμένως στην τηλεόραση, γιατί ο ίδιος κατήγγειλε τη σύμπτωση, δηλαδή το πρωί της καταγγελίας και το βράδυ της επισκέψεως στο πλαίσιο της εορτής του κυρίου Μαρινάκη, και του λέω ωραία, αυτό το καταγγέλλεται ότι είναι διαπλοκή. Αλλά λέει, μου είπε τη λέξη χρόνος, έτσι ξεκίνησε την πρόταση του. Λέω, αν καταλαβαίνω καλά, εννοείται τον χρονισμό. Αλλά εντάξει, διαπλοκεί ο χρονισμός των Παπασταύρου Μπρατάκου κατά την άποψή σας με το Μαρινάκι που το πρωί τον καταγγέλει η κυβέρνηση. Το γεγονός ότι η πρόταση της πιστείας ακολουθεί σε δευτερόλεπτα σχεδόν το δημοσίευμα, εκεί δεν υπάρχει χρονισμός. Δηλαδή μια μέρα ήταν Κυριακή και η άλλη ήταν Πέμπτη. Σωστό. Για τον κύριο Μάντζο. Λοιπόν, γι' αυτό λέω να βρίσκουμε και κανένα επιχείρημα να είναι ωραίο, είναι ελκυστικό. Εσείς είστε ρήτορ να βρίσκετε ωραία επιχειρήματα να μας τα λέτε. Γιατί αλλιώς κάποιο έχουμε στην λογική. Ξαναλέω. Αν θες να κάνεις κρυφή συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να κλείσεις κάποιο είδους κυβερνητικό deal εν είδη διαπλοκής, δεν το κάνεις σε μια γιορτή που είναι πάρα πολύ άλλος κόμμας παρόν. Διερωτάτε κοινή γνώμη αν πήγαν κατ' εντολή του Πρωθυπουργού να γίνει καμία διαβούλευση εκεί. Μα ξαναλέω, διαβούλευση θα γίνει ενώπιον δημοσιογράφων, όλα πρέπει να απαντώνται, κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνετε. Τώρα μόλις λέγαμε γιατί πρέπει να απαντώνται τα πάντα. Ναι. Λέω, βάλτε λίγο τη λογική σας να δουλέψει. Προχωρούμε. Ο λόγος που παρετήθηκαν ήταν καθαρά διότι δημιουργήθηκε λανθασμένη εντύπωση στην κοινή γνώμη. Διάλειμμα και δεν έπρεπε να μείνει αυτή η λανθασμένη εντύπωση. Διάλειμμα. Τελευταία ερώτηση επί του θέματος αυτού. Γιατί χειροκροτήσατε τόσο θερμά τον κύριο Γαραμαλή?
οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Έχω πραγματικά, όχι σοκαριστεί, αλλά εντυπωσιαστεί από το μέγεθος της ανθρωποφαγίας και του μπούλινγκ που δέχεται ο Κώστας Καραμαλής. Λες και φταίει για όλα τα κρίματα και τα νομίματα του ελληνικού πολιτικού συστήματος των τελευταίων αιώνων. Όταν δεν ήρθε να μιλήσει, όλη η Βουλή, τα μέσα, οι δημοσιογράφοι φώναζαν και τον κατηγορούσαν γιατί κρύβεται. Όταν μετά από μια εβδομάδα ήρθε να μιλήσει, όλη η Βουλή, τα κόμματα, οι δημοσιογράφοι τον κατηγορούσαν γιατί μίλησε. Ο Καραμαλής κατηγορήθηκε και όταν δεν μίλησε και όταν μίλησε. Δεν είναι λίγο παράλογο αυτό? Τον χειροκροτήσαμε, Άρη μου, γιατί ως πολιτικοί αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος ναι μεν έχει πολιτικές ευθύνες. Αναμφίβολα. Τις οποίες ο ίδιος ανέλαβε παρετούμενος. Νιώσατε ότι μπορεί να ήσασταν θέση. Αλλά δεν είναι για να μπει φυλακή, ναι, όπως τον κατηγορούν. Νιώσατε ότι θα μπορούσε να ήσασταν εσείς υπουργός μεταφορών και υποδομών. Γιατί νομίζω ότι ήμουν εγώ υπουργός μεταφορών. Εγώ, Άδων Γεωργιάδης, θα μπορούσα να κάνω κάτι συγκλονιστικά διαφορετικό για να τελειώσω γρηγορότερα μια σύμβαση. Εσείς νομίζω ότι μια σύμβαση είναι στο χέρι του Υπουργού να προχωρήσει. Ναι, αλλά δεν σας ακούσαμε ποτέ να έρχεστε και να λέτε ότι έχουμε πρόβλημα με αυτές τις συμβάσεις και πάμε να το διορθώσουμε όλα αυτά. Το είπα στη Βουλή στην ομιλία μου. Δεν το ξέρει η κοινωνία. Και μάθα το είπα προς τον κύριο Κουκουλόπουλο εκείνη την ώρα που έχει κυβερνήσει. Λέω κύριε Κουκουλόπουλο, την ομιλία μου, λέω κύριε Κουκουλόπουλο που έχει κυβερνήσει. Πιστεύω ότι υπάρχει έστω ένας υπουργός που επί θητείας του δεν υπάρχει καμία σύμβαση που να έχει καθυστερήσει. Θες... και μου έκανε από κάτω ναι, το έχει. Ναι, αλλά δίκιο. Δεν το βλέπει αυτό η Βουλή. Μα δεν το βλέπει η κοινωνία. Όποιος από εμάς έχει κυβερνήσει. Το εξήγησε χθες ο πρωθυπουργός με αυτό το επιχείρημα. Όποιος από εμάς έχει κυβερνήσει. Πύργος, με την οδό. Όποιος από εμάς έχει κυβερνήσει ξέρει ότι είναι αδύνατον όλες οι συμβάσεις να ολοκληρωθούν στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Δεν είναι πάρα πολλά τα στάδια που μια σύμβαση μπορεί να μπλοκάρει. Στην προκειμένη περίπτωση, αν ήταν τόσο εύκολο, Άρη, να προχωρήσει αυτή η σύμβαση, γιατί δεν ολοκληρώθηκε το 16 που προβλεπόταν από τη σύμβαση να τελειώσει? Το καταλαβαίνω, γιατί? Το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, ο αλλά καραμαλής σημαίνει που το καταλαβαίνω εγώ το 16. Ναι. Έλα, το ότι το καταλαβαίνω εγώ δεν σημαίνει ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Βλέπετε εδώ ένα έργο αντιπλημμυρικό δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Έχουμε πρόβλημα αυτό. Δεν πρέπει να το δείτε αυτό ως κυβέρνηση. Πρόβλημα. Το αφού αντιπλημμυρικό κάνω εδώ στην παραλία. Κάνω χάσκι, ένα διαχωρισμό χρόνια για βηματοδότες από την ΜΕΚΑΠΗ στο Υπουργείο Υγείας. Παίρνουμε τις βαλβίδες και μου λένε οι βαλβίδες τις αγοράζει το εσύ 18.000 τη μία και οι βαλβίδες κάνουν στην υπόλοιπη 10. Κάνω διαγωνισμό. Πάνε 5 εταιρείες κάνουν προσφυγή. Σταματάω διαγωνισμό. Δεύτερη φορά το ίδιο. Τι δεν καταλαβαίνεις? Αυτό δεν πάει, το διευθετήσετε με έναν τρόπο. Πώς το δεν κάνουν έξω στην Ευρώπη, πώς το κάνουν? Πώς το κάνουν στην Ευρώπη, κύριε Υπουργέ? Στην πολλά... Αμερική πώς κάνουν προμήθειες τα νοσοκομεία? Δεν είναι όλοι οι λαοί το ίδιο. Να φέρω ένα παράδειγμα από τα αρχαιολογικά που σας αρέσουν. Αριστοφάνους Νεφέλε. Άκουσε το λίγο. Μπαίνει ο Σοκράτης και βλέπει τον... θα μου στο μυαλό μου τώρα, που του φτιάχνει ένα... Είναι πάνω στο καλάθι, πάνω στον ουρανό και κάτω φτιάχνουν ένα χάρτη στο πάτωμα της Αττικής, της Ελλάδος. Του λέει ο Σοκράτης, τι είναι αυτό, του λέει, που φτιάχνεις? Λέει, ο χάρτης Ελλάδος. Να, λέει, εκεί είναι η Αττική, λέει, βλέπεις που αφρίζουν τα κύματα, είναι το Σούνιο. Λέει ο Σοκράτης, Νεφέλης Αριστοφάνους. Και η Αθήνα που είναι? Και απαντάει, δεν βλέπεις εκεί που είναι γεμάτα δικαστήρια? Και έχει γραφτεί πριν από 2.500 χρόνια. Ξέρω εγώ αν στην Ευρώπη πάνε 700 να κάνουν προσφυγές κάθε μέρα. Θέλω να σου πω, δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι πατάει ο υπουργός ένα κουμπί και βγαίνει μια σύμβαση. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Ναι, το κατάλαβα. Μα φτιάξτε το, αυτό λέει. Σας δώσαμε 41% και φτιάξτε εντάξει, το ρημάδι. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, ναι, αυτό που δεν έγινε από το 16. Όχι το ρημάδι, το έργο. Δεν με καταλάβες. Τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα έργα. Το έκανε κιόλας. Απλώς είχε αυτή η φοβερή τραγωδία ήταν να συμβεί. Που είχε φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο από κάτω προς τα πάνω, μέχρι ένα σημείο από Θεσσαλονίκη προς τα κάτω, είχε μείνει κενό. Και έγινε το ανθρώπινο λάθος στο κενό. Αυτό έγινε. Άρη, άλλαξε πίστα. Φτάνει με τη μιζέρια της αντιπολίτευσης να αναφέρει τις προσπάθειες αναβάθμισης του ΕΚΑΒ που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Το αξίζει τον κόπο, το αξίζουμε και εμείς οι εργαζόμενοι. Σου στέλνω σε επόμενο mail τη χθεσινή απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ για την απόκτηση 250 ασθενοφόρων από το πρόγραμμα Αιγής της Πολιτικής Προστασίας. Ευχαριστώ. Διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, άνευ ονόματος για ευνόητους λόγους. Είναι κάτι που το τρέξαμε πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα που πήγα στο Υπουργείο, διότι για μένα το ΕΚΑΒ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, το είδες και την Κυριακή στην εκδήλωση που ήμασταν. Όπως να σου πω,
τι τραβάμε κι εμείς οι υπουργοί. Λέω, θα κάνω τραπομιαντά χειρουργία. Πώς φασαρία έγινε η τραπομιαντά χειρουργία, ρε μου, πώς φασαρία. Μεγάλη, αλλά δεν μας ενδιαφέρει η φασαρία της αντιπολίτευσης. Προχθές. Στα χειρουργία συνεργάζονται όλα τα νοσοκομεία σχεδόν. Όλα, έτσι. Όλα. Μέχρι όλα. Το Ιπποκράτης θα δείχνει και όλα. Δεν υπάρχει. Αν είναι 10 νοσοκομεία στη χώρα, τα 125 που δεν έχουν αποκλειστεί χειρουργία σήμερα. Όλα τα άλλα κάνουμε για την χειρουργία. Και ευκαιρία να καλημερίσω τον φίλο μου, συμμαθητή μου από την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινήσαμε μαζί το δημοτικό φίλο μου από την πόλη, από το μακροχώρι Κωνσταντινούπολη, τον γιατρό Τάκη Δολτσινιάδη, ο οποίος με πληροφορούσε μέρες πριν ότι και το ΚΑΤ ήταν στα πρώτα νοσοκομεία που μπήκαν στο πρόγραμμα. Έχει 17 χειρουργικές κλινικές και έχουν μπει στα απομακρυντικά χειρουργία και οι 17. Το 100%. Ξέρεις τι έγινε προχθές. Να σου πω και δεν το έχεις ακούσει το κι εσύ. Έχει προκηρύξει ο ΕΝΓΕ απεργία στα νοσοκομεία για τα απογευματινά χειρουργία. Μάλιστα. Δεν θα πει κανένα. Ούτε το κατάλαβε για την κοινή γνώμη, γιατί τα νοσοκομεία λειτουργούσαν κανονικά. Κάνουνε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά των απογευματινών χειρουργείων κάτω από το Υπουργείο Υγείας. Πρέπει να μαζευτήκανε 30. 30 εγώ το λέω. Είναι μάλλον πολύ, είναι λιγότεροι. Είχαν φέρει τις κάμερες να κάνουν δήλωση και δεν κάναν δήλωση, φύγανε. Ήταν τρεις και ο κούκος. Μα με συγχωρεί, βέβαια, με αυτή η εικόνα που είχαν τα κανάλια. Αντιδράτω εσείς στα απογευματινά χειρουργία. Αντίδωτο εσείς στα απογευματινά χειρουργία. Μεγάλα θα αντιδράσουν στα απογευματινά χειρουργία. Δεν είπαμε ότι και η δημοσιογραφία είναι μέρος του προβλήματος. Κύριε Υπουργέ, μην μιλάτε τώρα με κάποιον αρεμφθεστήριο παραβιάζοντα. Να το ακούσει ο κόσμος. Η δημοσιογραφία είναι μέρος του προβλήματος. Τη στιγμή που μιλάμε. Το 90% των δημόσιων νοσοκομείων του ΕΣΥ έχει ήδη διοργανώσει απογευματινά χειρουργία. Ωραία. Εγώ πάω και χειρουργώ. Γιατροί δεν πάνε και χειρουργούν. Νοσηλευτές δεν είναι μέσα στις χειρουργικές ομάδες. Αναισθησιολόγοι δεν είναι μέσα στις χειρουργικές ομάδες. Άρα το ΕΣΥ αγκάλιασε. Αυτή είναι υπέρ κατά της μεταρρύθμισης. Κύριε Υπουργέ, το ΕΣΥ δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Ναι. Το ΕΣΥ αγκάλιασε το πρόγραμμα τελείωσε. Και ακούω. Μα οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αρνητικό σωτό. Μα ποιους ακούτε, δεν είναι σημασία για. Η κοινωνία αντιλαμβάνεστε ότι δεν δίνει σημασία στην αντιπολίτευση, αλλά περιμένει από εσάς να πάρετε και άλλες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, εσάς σχολιάζει αρνητικά. Για να πω λοιπόν γι' αυτό. Γιατί ακριβώς φοβάστε να πάτε παρακάτω. Ως μεταρρύθμιση έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά καλά, για να είμαι ειλικρινής, πολύ καλύτερα από ό,τι εγώ το περίμενα. Λόγω του προτάσεως της πιστείας σταμάτησε η συζήτηση του νομοσχεδίου μας στη Βουλή του Υπουργείου Υγείας και γίνανε την άλλη εβδομάδα, όπου θα δώσουμε τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου στους γιατρούς. Έφυγε ο χρόνος. Ναι. Πείτε ότι είναι θανατηφόρος ο καρκίνος παχαίος εντέρου σε ηλικίες κάτω των 50 χρόνων. Είναι πρώτο θέμα σήμερα στην καθημερινή πρώτη είναι. Είδηση. Γι' αυτό να κάνουμε κολονοσκόπηση από το 45. Ακριβώς. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Εννοείται. Και νούμερο 2 στις γυναίκες το πρόβλημα του παχαίου εντέρου. Διότι είναι το κόκκινο κρέας, οι υπερεπεξεργασμένες τροφές. Μια από τις πιο βασικές προληπτικές εξετάσεις που καλό τον κόμμα Υπουργός Υγείας από τα 45 τους χρόνια όλοι να την κάνουν, άντρες γυναίκες. Ναι, ευθύνεται η ζάχαρη, το κάπνισμα, το αλκοόλ, το κόκκινο κρέας και τα υπερεξεργασμένα προϊόντα τρόφιμα. Το κρίμα, ότι αν το βρεις στην αρχή θεραπεύεται 100%, εάν δεν το βρεις και κάνει μετάσταση, μετά πρέπει να δώσεις πολύ μεγάλη μάχη. Παρέχεται είναι, πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα να μην κάνεις κολονοσκόπηση. Παρέχεται η κολονοσκόπηση. Γράφεται η κολονοσκόπηση, φυσικά γράφεται. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.